Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το μεγάλο debate των δύο μονομάχων του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Την Κυριακή, γύρω στις 8, ίσως και νωρίτερα, θα ξέρουμε ποιος από τους δύο θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υποψήφιος για επανεκλογή, κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Καλησπέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Σταύρο. Καλησπέρα. Ή ο υποψήφιος πρόεδρος, ο κύριος Σταύρος Μαλάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Μαλά. Καλησπέρα κύριε Σταθίδη. Μαζί μου στο στούντιο είναι διακεκριμένοι συνάδελφοι, τους οποίους και καλωσορίζω αμέσως. Ο Γενικός Διευθυντής του Συγκροτήματος Δίας, Χρύσανθο Τσουρούλης. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είναι ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων του ΡΙΚ, Πανίκος Χατζηπαναγής, ο οποίος, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να υλοποιηθεί αυτό το debate και να είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανίκο. Είναι ο Διευθυντής Ειδήσεων του TV1, ο Μιχάλης Παυλίδης, και η Διευθύντρια Ειδήσεων του Αντένα, η κυρία Έλλη Κοζωμάνη. Καλησπέρα, κυρία Κοζωμάνη. Τώρα επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το γαλλικό άρωμα που προσπαθήσαμε να βάλουμε στο σημερινό debate. Θα έχουμε δύο γύρους. Ένα για τον κυπριακό εξωτερική πολιτική ενέργεια και ένα για την εσωτερική διακυβέρνηση. Σε κάθε γύρο θα ανοίξουν τέσσερα κεφάλαια με ερωτήσεις των συναδέλφων μου, που είναι ερωτήσεις κοινές και για τους δύο υποψηφίους. Οι τέσσερις αυτοί κύκλοι κάθε γύρου θα κλείνουν με καταληκτικό σχόλιο των υποψηφίων, εναλλάξ όμως. Οι υποψήφοι θα μπορούν να απαντήσουν, αλλά και να κάνουν μεταξύ τους διάλογο, να διασταυρώσουν, αν θέλετε, τα ξύφη τους, αν το επιθυμούν, με σχόλια, ερωτήσεις και ανταλλαγή επιχειρημάτων ο ένας προς τον άλλο, χωρίς τον ασφιχτικό περιορισμό του χρόνου. Οι ίδιοι υποψήφοι μπορούν να διαχειριστούν κατά το δοκούν το χρόνο των 10 λεπτών που θα διαρκεί ο κάθε κύκλος. Χρόνο πάντως εσείς θα βλέπετε. Όταν θα κλείνει κάθε κύκλος θα βλέπετε το συνολικό χρόνο που χρησιμοποίησε ο κάθε υποψήφιος, ώστε να μην αδικήσουμε κανέναν, για λόγους βέβαια ισότιμης μεταχείρισης. Στο τέλος της εκπομπής, οι υποψήφοι θα έχουν χρόνο 2 λεπτών για το τελικό τους μήνυμα προς τους ψηφοφόρους.